άλλη μια νύχτα, σαν τους κλέφτες πήγαν να φέρουν τις νέες ανεμογεννήτριες. Όμως μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Υπάρχει εργαζόμενοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του εργατικού κέντρου και των σωματείων και από τις 3 η ώρα το πρωί εμποδίζουμε το να κατέβουν οι ανεμογεννήτριες να λεηλατήσουν για τα κέρδη των πολυεθνικών για άλλη μια φορά το νησί και τους ορεινούς όγκους μας. Βρίσκεται εδώ πέρα αντιπροσωπεία του εργατικού κέντρου από τα σωματεία. Είναι ο γραμματέας της τομεακής του ΚΚΕ, ο Τάκης Οστρούζας, και ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο Κώστας Οπλατιπόδης. Είναι και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ. Είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε να κατέβουν, να μην ολοκληρώσουν το έγκλημά τους σε βάρος του τόπου μας και σε βάρος του λαού μας, για τα κέρδη τους. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη μια φορά, μέσα στη νύχτα, σαν τους κλέφτες, προσπαθούν να φέρουν ανεμογεννήτριες στο νησί μας. Δεν θα δεχτούμε περαιτέρω υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της Ζακύνθου. Την προηγούμενη φορά, πάλι σαν τους κλέφτες, έφεραν και εγκατέσαν ανεμογεννήτριες στους ορεινούς όγκους του νησιού μας. Η ΕΛΜΕ, αλλά και γενικότερα τα σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, είμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια που γίνεται να υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο το φυσικό τοπίο του νησιού μας. Το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας δεν μπορεί να παζαρευτεί για να κερδίσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Θα σταθούμε απέναντι σε κάθε προσπάθεια που δεν βοηθάει, δεν ευνοεί, δεν βελτιώνει τις συνθήκες ζωής της δικής μας και των παιδιών μας. Οφείλουμε να παραδώσουμε το περιβάλλον καλύτερο στις επόμενες γενιές. Θα πούμε όχι στις ανεμογεννήτριες, οι οποίες πραγματικά σαν τον κλέφτη τους φέρνουν μέσα στη νύχτα. Ευχαριστώ. Από όλα τα σωματεία του νησιού και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου, υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας για μια Ζάκυνθο που θα έχει ένα καθαρό περιβάλλον. Νομίζω ότι εκφράζουμε και το αίσθημα όλου του Ζακυνθινού λαού που δεν θέλει ανεμογεννήτριες. Και να πούμε κιόλας ότι για δεύτερη φορά έρχονται σαν τους κλέφτες, μέσα στα κρυφά, μέσα στα ξημερώματα. Εμείς είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε και καλούμε όλους τους Ζακυνθινούς, τους εργαζόμενους, γενικότερα του Ζακυνθινού λαού, να αναντιωθεί απέναντι σε αυτό το. Στο νέο έγκλημα με τις ανεμογεννήτριες και την καταστροφή του περιβάλλοντος.